Σχολίασαν πολύ αρνητικά τη σειρά του Μάρκου Σεφερλή στην οποία συμμετέχετε. Έχω κάνει ένα guest στο πρώτο και θα κάνω στο τελευταίο επεισόδιο. Αυτοί που δυσανασχετούν με τη σειρά ή με κάθε είδους σειρά, όπως δυσανασχετώ και εγώ με διάφορα reality και εκπομπές βόθρου όπως σας λέω, αλλάζω κανάλι. Δεν το βλέπω αυτό που δεν μου αρέσει. Το να χειδεολογήσει εις βάρος ενός ανθρώπου που τόσα χρόνια προσφέρει θέατρο σε πάρα πολύ κόσμο, πληρώνει, ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά για αυτό που κάνει και είναι και δουλευταράς, το θεωρώ λίγο ανήθικο. Όμως υπόθηκαν σχόλια περί βιασμού. Αυτό δεν είναι κάπως να λέγεται αυτές τις μέρες? Ακούστε, αυτό το ανεκδοτάκι το έχει πει ο Λαζόπουλος, το έχουν πει αμάν και το έχω ακούσει τουλάχιστον στα 65-66 χρόνια που ζω άπειρες φορές. Αν είναι τα ανέκδοτα να ενοχλούν τόσο πολύ τους ανθρώπους επειδή αναπαράγονται, πρέπει λίγο να ξανακοιταχτούμε όλους τους καθρέφτες μας. Ή θα πρέπει να σταματήσει η σάτερα τελείως, διότι όπως λέω, κάποιοι ενοχλούνται από κάτι. Εάν όλοι ενοχλούνται από κάτι, η σάτερα δεν θα υπάρχει πια. Αυτό θέλουμε από τη ζωή μας? Να μην υπάρχει σάτερα για τίποτα? Κύριε Μπιμπίλα, είδαμε τη διαβίου διαγραφή των τριών ηθοποιών από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Εκεί να δεις τι τραβήξαμε. Από την ώρα που έγινε αυτό, από την νόμιμη Γενική Συνέλευση των Ηθοποιών, οι απειλές και οι ύβρις είναι πάρα πολλές, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι παράνομο. Κάποιοι. Είναι απόλυτα νόμιμο, τα πειθαρχικά συμβούλια των σωματείων είναι νόμιμα, δεν είναι παράνομα, και οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων είναι τα ανώτατα όργανα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να βρίζει επειδή η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κάτι. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, αυτή είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτό αποφάσισε.